Έχω ξανάρθει στο νησί, δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι ωραίο νησί, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει αρκετή βιοπικιλότητα σε σχέση με το μέγεθός του. Και αυτό πιθανότατα λόγω της κοντινής απόστασης με την Τουρκία απέναντι, με την Χερσαία Τουρκία. Βρίσκομαι εδώ στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο δειγματοληψιών. Ψάχνω ένα συγκεκριμένο αμφίβιο, όπως είπατε, τον πυλοβάτη, ο οποίος είναι ένα πολύ σπάνιο πλέον αμφίβιο. Και η Κος είναι ένα από τα τρία νησιά της Ελλάδος που φιλοξενεί το είδος αυτό. Για να πούμε έτσι λίγο λεπτομέρειες σχετικά με τον πυλοβάτη, όπως είπατε, είναι ένα αμφίβιο το οποίο υπάρχει στον υδροφόρο ορίζοντα, υπάρχει σε λίμνες, υπάρχει σε έλη, που ζει, που διαβιώνει και αν το βρήκατε. Ο πυλοβάτης έχει κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις ενδιαιτήματος. Προτιμά ενδιαιτήματα με μαλακό υπόστρωμα, δηλαδή συνήθως αμμώδες έδαφος, μίξη άμμου με χώμα ή καθαρά αμμώδες έδαφος, και χρειάζεται εποχικά ή μόνιμα λιμνία στα οποία να παράγεται, και τα χρειάζεται να έχει νερό για αρκετό καιρό για να προλάβουν οι γυρίνοι του, οι οποίοι είναι πολύ μεγάλοι, να μεγαλώσουν και να μεταμορφωθούν σε ολοκληρωμένα βατράχια. Τώρα, στην ΚΟ υπήρχαν δύο ιστορικά καταγεγραμμένες περιοχές με την παρουσία του είδους από το 85. 35 χρόνια μετά επιβεβαιώνουμε μόνο τη μία θέση από τις δύο. Στην πρώτη θέση μάλλον έχει εξαφανιστεί το είδος κατά πάσα πιθανότητα, και στη δεύτερη θέση, που είναι η περιοχή της Λάμπης, απειλείται άμεσα με εξαφάνιση. Και αυτό διότι υπάρχει, όπως είναι και φυσικό, υπάρχει μεγάλη οικιστική ανάπτυξη και τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή, πολλοί δρόμοι κτλ. Υπάρχει και κάποια σχετική ρύπανση. Οπότε είναι στο χείλος της εξαφάνισης και από αυτό το σημείο. Άρα η ανθρώπινη παρέμβαση και ενδεχομένως και οι ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες υπάρχουν στην περιοχή δημιουργούν έτσι μια παραπάνω μόλυνση του ορίζοντα εκεί πέρα και το είδος αυτό δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Δεν είναι τόσο η ρύπανση που προκαλείται, όσο η αλλαγή χρήσης γης. Και είναι φυσικό, είναι ένα πολύ τουριστικό νησί, είναι μια περιοχή η οποία ενδείκνυται πάρα πολύ για τέτοιες εγκαταστάσεις, οπότε είναι πολύ φυσικό να έχουμε τέτοια ανάπτυξη εκείνη την περιοχή. Δεν είναι τόσο η ρύπανση λοιπόν που δημιουργείται, όσο η ύπαρξη δρόμων και το χτίσιμο, δηλαδή αλλάζει η γη. Από υγρότοπος μετατρέπεται σε ξενοδοχείο, σε οίκημα, σε οτιδήποτε άλλο. Αναφορικά τώρα με την παρουσία σας εδώ, πέρα από την διατριβή την οποία κάνετε και την έρευνα αναφορικά με το συγκεκριμένο αμφίβιο είδος, τι άλλο σας κέντρισε την εντύπωση, πώς αλλιώς μπορούμε να έτσι εκμεταλλευτούμε βιολογικά την ΚΟ, ώστε κάποια στιγμή να σας φιλοξενήσουμε εδώ και για μια ενδεχόμενη εκπομπή, μιας και συμμετέχετε στην εκπομπή Άγρια Ελλάδα, η οποία είναι μια πολύ ωραία εκπομπή, μια πρωτοβουλία από την ΕΡΤ3 όπου προβάλλεται κάθε εβδομάδα, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναδείξουμε και το νησί μας κάποια στιγμή, εφόσον εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι σημαντικό να αναδείξουμε. Θα μπορούσαμε να αναδείξουμε σίγουρα τους ελάχιστους υγρότοπους που έχει, όπως εδώ στο Ψαλίδι και στην Αλική, αλλά και τον υγρότοπο της Λάμπης, παρόλο που έχει αλλάξει λίγο ύφος, γιατί φιλοξενεί πολύ σπάνια και προστατευόμενα άγρια πτηνά, υδρόβια κυρίως, τα φλαμίγκο που έχουμε στην Αλική. Μάλιστα υπάρχει ένα είδος χελώνας το οποίο έχει καταγραφεί ελάχιστες φορές στην Ελλάδα, είναι ο τριόνιξ, είναι μια χελώνα με μαλακό χέλιο, με μαλακό καβούκι, που απαντά κυρίως απέναντι σε κόλπους της Τουρκίας, και στην Ελλάδα έχει εμφανιστεί στην ΚΟ. Βέβαια αυτό δεν ξέρω πόσο εύκολο να αναδειχθεί, γιατί είναι πολύ σπάνιο να την πετύχουμε, αλλά γενικά έχει μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά τα εδάφη της. Φαίνεται ότι είναι, ας πούμε, ειζήματα, παλαιά ειζήματα, ειζηματογενείς αποθέσεις από πολύ παλιά χρόνια, και από τη μια έχει δάσος στο δυτικό κομμάτι, έχει ένα βουνό εδώ δίπλα μας, το οποίο είναι και αυτό ενδιαφέρον, έτσι με δέντρα κτλ. Και το υπόλοιπο κομμάτι το βλέπεις ότι είναι φρύγανα με ειζηματογενές, παλιές ειζηματογενές αποθέσεις, οι οποίες έχουν ένα αισθητικό ενδιαφέρον, ας πούμε. Και η βιοπικιλότητά της, παρόλο που έχουμε χάσει αρκετά είδη από τη βιοπικιλότητα, δηλαδή τα τελευταία 100 χρόνια έχουμε χάσει τουλάχιστον 5 είδη μικροθυλαστικών που υπήρχαν στην ΚΟ και δεν τα βρίσκουμε τώρα. Ενδεχομένως κάπου να υπάρχει κάποιος πληθυσμός, αλλά ενδεχομένως να έχουν εξαφανιστεί κιόλας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κρατήσουμε μια ισορροπία.
όσον αφορά την οικιστική ανάπτυξη, την αλλαγή χρήσης γης και την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί ναι μεν καλός ο πλούτος ο οικονομικός από την ανάπτυξη αυτή, αλλά έχουμε και τον φυσικό πλούτο που είναι ο πλούτος βιοποικιλότητας, αλλά και οι οικοσυστημικές υπηρεσίες που έχει ένα οικοσύστημα, οι οποίες μεταφράζονται και σε χρήματα τελικά, και πρέπει να υπάρξει μια τέτοια ισορροπία για να μπορούμε και εμείς να απολαμβάνουμε αυτές τις υπηρεσίες τις οικοσυστημικές που μας προσφέρει απλόχερα το περιβάλλον, αλλά και να μπορούμε να αναδείξουμε και σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού τη βιοποικιλότητα ενός τόπου. Κλείνοντας και πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα ήθελαμε να μας πείτε ποιος είναι ο επόμενος προορισμός σας, ποιος είναι ο προορισμός ο οποίος ακολουθεί μετά την ΚΟ, αν θα πάτε κάπου αλλού, και επίσης ποιο ήταν το ταξίδι το οποίο σας προξένησε τη μεγαλύτερη εντύπωση και σας έκανε έτσι να έχετε ένα παραπάνω ενδιαφέρον σχετικά με τα ταξίδια που έχετε κάνει με την εκπομπή Άγρια Ελλάδα. Ο επόμενος προορισμός στο πλαίσιο πάλι της διδακτορικής διατριβής είναι η Λίμνος, γιατί είναι το τρίτο νησί που φιλοξενεί τον Πυλοβάτη, είναι η Λίμνος, η Λέσβος και η Κος. Και όσον αφορά το ένα ταξίδι που μου κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον, νομίζω είναι πάντα τα ταξίδια στην Πίνδο, στη Βόρεια Πίνδο μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο μέρος, πολύ επιβλητικό, φανταστικό μέρος θα έλεγα, και έχει φοβερά μονοπάτια για να περπατήσει κανείς και να δει πανέμορφα τοπία. Θέλω πολύ να ευχαριστήσω το Δήμο της ΚΟ και τον κύριο Πασανικολάκη, ο οποίος και με την ιδιότητα του ιδιώτη αλλά και σαν πρόεδρος της Μαρίνας μαζί με και με το Δήμο με φιλοξένησαν και διευκόλυναν πάρα πολύ την έρευνά μου στο νησί. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ.